Ναι, θέλω να σας πω καταρχήν ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που αρχίσαν τα σχολεία, διότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να κάνουν ζωντανό μάθημα, γιατί είναι το σχεστικό μάθημα που και παίρνουν τα παιδιά ουσιαστική μόρφωση. Από την άλλη μεριά, επίσης θέλω να σας καταθέσω ότι το άνοιγμα των σχολείων γίνεται χωρίς την παραμικρή προετοιμασία από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν έχει πάρθει κάποιο ιδιαίτερο μέτρο σε σχέση με το φούντομα του κορονοϊού αυτή την περίοδο. Και ό,τι έχει γίνει και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο τοπικού συλλόγου Αργολίδας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει παρθεί με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Σύλλογός μας. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, όπως ξέρετε, έχει πάρει πρωτοβουλίες. Διενήργησε την περασμένη εβδομάδα ένα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, στο οποίο συμμετείχαν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Επίσης, στις 22 του Δεκεμβρίου, κάναμε πάλι τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Και μάλιστα μοριακό, πάλι με πρωτοβουλία του Συλλόγου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτά έχουν γίνει όμως από πρωτοβουλία δικιά μας και όχι από σχεδιασμό του Υπουργείου. Εμείς τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε για να μπορέσει να υπάρχει ασφάλεια και για τους γονείς και για τα παιδιά, αλλά και για όλους και για τους εκπαιδευτικούς πάνω απ' όλα, ασφάλεια σε σχέση με την υγεία τους. Ζητάμε απλά πράγματα. Πρώτον, να υλοποιήσει αυτό που ζητάμε η κυβέρνηση, να γίνουν τα τμήματα μικρότερα, 15 παιδιά ένα τμήμα, να προχωρήσουμε στην εξέβρεση χώρων και όπου θα μπορέσουμε να χωρίσουμε τα τμήματα και να στείλουμε τα παιδιά εκεί. Αυτά προϋποθέτουν το διορισμό πρόσθετων εκπαιδευτικών για να μπορέσουν αυτά τα τμήματα να λειτουργήσουν, να γίνουν μαζικά τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλη την Ελλάδα, ώστε και να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα στη σχέση με τη διασπορά του ιού, να ξέρουμε επίσης και τι γίνεται, και έτσι θα προστατεύσουμε και τους εκπαιδευτικούς, θα προστατεύσουμε και τους γονείς, θα προστατεύσουμε φυσικά και τα παιδιά από πιθανούς φορείς του ιού. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βάζουμε, τα ξαναβάζουμε τώρα με μεγαλύτερη πίεση, διότι πιστεύουμε ότι το άνοιγμα των σχολείων, που είναι θετική ενέργεια, πρέπει να συνοδευτεί με σοβαρά μέτρα προετοιμασίας και μέρος του Υπουργείου, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το αγαθό της υγείας. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, αλλά θέλουμε να είναι ανοιχτά με ασφάλεια για τα παιδιά πάνω απ' όλα, για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους γονείς. Κοιτάξτε, προβλήματα υπάρχουν. Αυτό θα σας πω, ένα κλίμα το οποίο επικρατεί. Υπάρχει με πάρα πολύ μεγάλος φόβος εκ μέρους των εκπαιδευτικών για την υγεία τους. Αυτό εκφράστηκε και προχθές στη διαδικασία του τεστ κορονοϊού που κάναμε σαν σύλλογος με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει τρομερή ανησυχία στις τάξεις των εκπαιδευτικών. Όντως έχουν κατατεθεί πάρα πολλές αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι ζητούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους και να πάνε, διότι έχουν υποκείμενα νοσήματα, γιατί φοβούνται μήπως με τη διάδοση του ιού κινδυνεύσει η υγεία τους. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα αρχίσουν και ήδη έχουν αρχίσει ελλείψεις εκπαιδευτικών λόγω αιτήσεις αδειών που αιτούνται για να μπορέσουν να αποφύγουν τον ιό. Επίσης, υπάρχουν και αντιδράσεις γενικότερες. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αντιδρούν, διότι κάνουν σε λιώμενα, σε 15 τετραγωνικά, ας πούμε, σε ένα δημοτικό σχολείο της περιοχής του Ναυπλίου. Σε ένα λιόμενο που είναι 15 τετραγωνικά, είναι 15 παιδιά μέσα. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες εκεί είναι ακόμα χειρότερες από μια άλλη οποιαδήποτε κλασική τάξη που έχει βέβαια πολλά παιδιά, αλλά μπορεί να έχει λίγο παραπάνω χώρο. Καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχουν κάποια ακραία φαινόμενα με πάρα πάρα πολύ μικρές αίθουσες, με σημαντικό αριθμό παιδιών που πραγματικά δημιουργούν πρόσθετη ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς. Όλα αυτά τα ζητήματα εμείς τα έχουμε θέσει με ανακοίνωσή μας, έχουμε βγάλει στον τύπο, τα θέτουμε για ακόμα μία φορά. Θεωρούμε και επαναλαμβάνω ότι τα σχολεία και η άποψή μας και ο πόθος μας και η επιθυμία μας να είναι ανοιχτά, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτά με ασφάλεια για όλους. Και αυτός είναι ο αγώνας μας από εδώ και πέρα, να διασφαλίσουμε το άνοιγμα. Το μοίρασμα των τάκτων, το χώρισμα των τμήματων σε 15 τμήματα πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει άμεσα να προχωρήσει η κυβέρνηση για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και να νιώσουν και η εκπαιδευτική ασφάλεια και οι γονείς επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια και να προχωρήσουμε απρόσκοπτα στο εκπαιδευτικό μας έργο χωρίς άλλους κινδύνους. Άμεσα δεν μπορεί να γίνει η καταστασή τους. Υπάρχει ένας θεσμός καινούριος, ο οποίος εφαρμόζει η κυβέρνηση, είναι που λέμε οι εκπαιδευτικοί, οι τριμηνίτες, που προσλαμβάνουν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για 3 μήνες προκειμένου να καλύψουν τα κενά των συναδέλφων που δημιουργούνται από την αποχώρησή τους λόγω του COVID. Υπάρχει ο θεσμός των τριμηνιτών, ο οποίος άμεσα μπορεί να ενεργοποιηθεί, έχει ήδη ενεργοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα, αλλά ξαναενεργοποιηθεί. Στα πλαίσια, και πολύ ευχαριστώ για την ερώτηση, στα πλαίσια αυτά λέμε ότι οι τριμηνίτες, οι πρώτοι τριμηνίτες
μέρες που στις 20 Γενάρη είναι να απολυθούν, εμείς ζητάμε να μην απολυθούν. Αλλά να παραμείνουν στις θέσεις τους, να επεκταθεί η σύμβασή τους μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, ώστε να καλύψουν τα νέα κενά τα οποία ήδη αυτή τη στιγμή εμφανίζονται με την αποχώρηση πολλών συναδέλφων λόγω του κορονοϊού. Άρα λοιπόν το αίτημά μας για παράταση της θητείας των τριμηνητών και για διορισμό νέων αναπληρωτών που θα καλύψουν τα κενά τα οποία καθημερινά δημιουργούνται, νομίζω ότι είναι εύλογο και επιτακτικό και πρέπει άμεσα η κυβέρνηση αυτό το αίτημα να το ικανοποιήσει. Κοιτάξτε, αν σε κάποια σχολή υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης αίθουσας, θα πρέπει να απευθυνθούν ο Σύλλογος Διδασκόντων και η διοίκηση στο Δήμο Ναυπλιαίων, ο Δήμος Ναυπλιαίων, ο κάθε Δήμος, ο Ναυπλιαίων, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο Δήμος Ερμιονίδας, όποιος να είναι, ένα παράδειγμα έφερα, ο Δήμος να προχωρήσει στην εξεύρεση κάποιας αίθουσας. Αυτή η αίθουσα θα πρέπει μετά να γίνει επιτροπή καταλληλότητας, διότι όταν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή καταλληλότητας από μηχανικούς, από τη Διεύθυνση Υγείας και από άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες που όντως θα πιστοποιήσουν ότι το κτίριο αυτό και η αίθουσα αυτή είναι κατάλληλη για να αποδεχτεί παιδιά και για τη σχολική τάξη και να μεταφερθούν αυτά τα παιδιά από το κατάλληλο αίθουσα σε αυτή τη νέα κατάλληλη αίθουσα. Αυτό είναι αρκετά χρονοβόρο, θέλει πολύ γρήγορη διαδικασία γιατί πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Παιδείας, να αρχίσει να υπάρξει ας πούμε, αναζήτηση του κατάλληλου χώρου, να υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ενοικιαστήριο με τον ενοικιαστή του χώρου αυτού, με τον ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, να γίνει επιτροπή καταλληλότητας. Καταλαβαίνετε, στο ελληνικό δημόσιο αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο και αρκετό. Πιστεύω ότι είναι πάνω από μήνα να γίνει αυτό, για να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες όπως επιβάλλεται από τον νόμο και από τις διατάξεις, για να υπάρχει ασφάλεια πάνω απ' όλα των παιδιών.